Το πρώτο δρόμενο που θα παρακολουθήσουμε είναι από το καπί Άγκμπουναρ με το δρόμενο Καμίλες Διτιτζίδες. Ο Άγιος Βασίλειος από την Καπαδοκία γύριζε με τις καμήλες και μοίραζε τρόφιμα και ρούχα στους φτωχούς ανθρώπους. Φυσικά δεν φορούσε κόκκινα ρούχα, ούτε είχε έλκυθρο μετάλλος. Αυτό τον Άγιο τον τιμούσαν και τον γιόρταζαν ιδιαίτερα οι πληθυσμοί που ήρθαν για να υπηρετήσουν σαν στρατιώτες του Βυζαντίου από τον 4ο έως τον 7ο αιώνα μετά Χριστό, στη Βόρεια Θράκη, από την Καπαδοκία και τη Μικρά Ασία. Επειδή όμως η καμήλα ήταν ένα από τα κύρια μέσα μεταφοράς στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, κυρίως στις ανατολικές περιοχές αλλά και στη Θράκη, έκαναν γιορτή με ομοιώματα καμήλας. Οι καμήλες κατασκευάζονταν με ξύλα. Το σώμα της καμήλας επενδυόταν με παλιά υφαντά στρωσίδια, ενώ ο λαιμός και το κεφάλι επενδυόταν με προβιά. Το κάτω σαγόνι της καμήλας ήταν ξεχωριστά δεμένο με ένα σχοινί, ώστε τραβώντας το να ανοιγοκλίνει το στόμα της. Γύρω στο σώμα της κρεμούσαν διάφορα κουδούνια. Την καμήλα την κουβαλούσε ένας άντρας στους ώμους του με τέτοιο τρόπο, ώστε να φαίνονται μόνο τα πόδια του. Στο ρόλο αυτό εναλλάσσονταν μερικοί άντρες που παρακολουθούσαν για να μην κουράζονται. Ο Ντιβιτζής Καμιλιέρης στο κεφάλι φορούσε ψηλό κονοϊδές καπέλο επεντυμένο με πανί ή δέρμα, το καούκι. Στο σώμα του φορούσε την κουζιούφκα, η οποία ήταν προβιά, και στα πόδια φορούσε τσαρούχια και μπιάλια, άσπρα μάλινα πανιά. Στη μέση του είχε δεμένο τον άλσο, αλυσίδα με γάντζο που τη χρησιμοποιούσε στο τζάκι για να κρεμάνε τα μαγειρικά σκεύη. Επίσης, στο χέρι κρατούσε το τουπούζι, κυλινδρικό ξύλο 30 εκατοστών που στο τελείωμά του ήταν σε σχήμα σφαίρας ομοίωμα φελού. Το χρησιμοποιούσε σαν όπλο επιβολής της τάξης που ταυτόχρονα συμβόλιζε τη γονιμότητα και την ευημερία. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι Ντιβιτζίδες ήταν άτομα που ήταν σεβαστοί από όλο τον κόσμο. Οι Ντιβιτζίδες μαζί με τους καμήλες έβγαιναν την παραμονή της πρωτοχρονιάς και μάζευαν συνήθως τρόφιμα, σπάνια, κάποια ρούχα, καθώς και φιλοδορήματα σε χρήμα. Ανήμερα του Αγίου Βασιλείου, μετά την εκκλησία, γινόταν χορός και κατόπιν μοίραζαν ό,τι συνέλεξαν στους φτωχούς για να περάσουν και αυτοί καλά τις επόμενες χαρούμενες Άγιες Μέρες. Με το πέρασμα του χρόνου, οι Ντιβιτζίδες άλλαξαν αμφίεση και από αυτή συνοδοί έγιναν σαν σάτυροι, με προσωπίδες, κάτι που αφομοιώθηκε από την αρχαία φελισιακή και βαχτική ελληνική παράδοση που υπήρχε στις ελληνικότατες αυτές περιοχές. Αυτό δείχνει ότι εκεί για αιώνες πολλούς ζούσαν ελληνικοί πληθυσμοί. Είναι το πρώτο δρόμενο της πρωτοχρονιάς σε όλη την Ανατολική Ρωμυλία. Γι' αυτό το βράδυ της παραμονής της πρωτοχρονιάς είναι ευλογία και χαρά να ανοίξετε τις πόρτες σας, να σε του ζώου στα αρχοντικό σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο σπίτι μας. Καλώς ήρθατε στο σπιτικό μας. Γυναίκα, γυναίκα, δώσε λίγο νεράκι το ζώο, έχει νεράκι στην ψάχη. Δώσε το λιγάκι το καημένο. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, δώσε λίγο, λίγο φαγητό, λίγο φαγητό το ζώο. Λίγο φαγητό το ζώο.